Πάμε στον κύριο Γκουριώτη γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Γκουριώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στον κόσμο. Κυριαρχεί ακόμα ο απόϊχος της δολοφονικής απόπειρας κατά Τραμπ. Λοιπόν, ο Τραμπ εμφανίστηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, στο Μιλουγόκι, όρισε τον αντιπρόεδρό του, έναν πάρα πολύ δυναμικό νέο άνθρωπο 39 ετών, ο οποίος, να το προσέξουμε αυτό, προέρχεται από μια εργατική οικογένεια Σκοτσέζων και Ιρλανδών. Έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι ο James David Vance, J.D. Vance. Από εργατική οικογένεια, παιδί που σπούδασε με δυσκολίες, αυτοδημιούργητος και σήμερα θεωρείται το ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικανών. Αυτόν όρισε ως αντιπρόεδρο του ο Τραμπ. Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε για το γεγονός της απόπειρας? Θέλω να πάμε εκεί. Έχουμε μια απόπειρα η οποία γίνεται με ένα πολεμικό τυφέκιο επιθετικού χαρακτήρα, με το περιβόητο AR-15. Όσοι ξέρουμε λίγο από όπλα, όπως και εγώ και εσείς, γνωρίζουμε ότι είναι ένα τυφέκιο υψηλής ακρίβειας. Είδαμε ότι τον είχαν εντοπίσει στην ταράτσα κτηρίου σε απόσταση περίπου 135 μέτρων από το πόντιουμ από το οποίο μιλούσε ο Τραμπ. Τον είχαν εντοπίσει, είχε ανέβει αστυνομικός, τον είχαν υποδείξει στην τοπική αστυνομία πάρα πολλοί οπαδοί του Τραμπ που είχαν βρεθεί εκεί για να τον ακούσουν. Είχαν πει υπάρχει άνδρας με τουφέκι έρποντας και δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα σας? Όλα αυτά που προαναφέρατε δημιουργούν ερωτήματα. Να φανταστούμε τι θα γινόταν αν η σφαίρα πήγαινε αριστερά ένα πόντο. Έτσι, έτσι. Τι θα γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο σήμερα. Έτσι. Και συνέχεια να σκοτώνανε τον σκοπευτή, έτσι. Yeah. Θα οχρηγούσαν και μετά βέβαια βγαίνανε και τα βίντεο όλα αυτά που είδαμε, ο οποίος είχε εντοπιστεί 30 λεπτά πριν. 30 λεπτά πριν, έχετε δίκιο. Δεν είχε εντοπιστεί 30 δευτερόλεπτα. 30 λεπτά πριν οι συγκεντρωμένοι από κάτω καταδείκνυαν στους αστυνομικούς και στη μυστική υπηρεσία έναν άνδρα ο οποίος σημάδευε με όπλο τον Τραμπ. Ναι, ναι. Και τελικά πάτησε την καμβάλη. Ναι. Πάτησε την καμβάλη, δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Τραυμάτισε βαριά δύο άλλους. Έτσι. Και βέβαια τραυμάτισε ελαφρά και τον κύριο στόχο του, το οποίος ήταν ο Τραμπ. Ειλικρινά δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες αν δολοφονεί το Τραμπ. Γιατί η κατάσταση πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι όχι απλά απολωμένη από το 2020, όχι τώρα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι, θυμάστε τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, έτσι. Αλλά θυμάστε τι έγινε και στο Τέξας. Βεβαίως, βεβαίως. Που αμφισβήτησαν ευθέως την εξουσία της κεντρικής, την κεντρική εξουσία της Ουάσιγκτον. Ναι, γεγονός. Και γεγονός. Επιβάλανε τελικά αυτό που θέλανε. Ότι θα υπάρξει αγκαθωτό σειρματόπλεγμα και δεν θα περάσει ούτε ένας παράνομος μετανάστης. Νομίζω ότι... Από το Μεξικό. Από το Μεξικό. Ναι, ακριβώς. Από το Μεξικό. Από το Μεξικό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια κάτι. Κατάσταση πραγματικά. Πώς βλέπετε τις περαιτέρω εξελίξεις? Το πλανήτη είναι πλέον δύο ντύρωπες δυνάμεις. Δεν μιλάμε για δύο πολιτικές. Δεν μιλάμε για δύο πολιτικές παρατάξεις. Μιλάμε για δύο αντίρροπες δυνάμεις. Οι οποίες συγκρούονται και συγκρούονται, βλέπουμε, με τρόπο αιματηρό. Είδατε τι έγινε και με τον Φίτσο, τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας. Είδατε τι έγινε με τον Τραμπ, βέβαια. Αλλά υπήρχε και ένα περίεργο τροχαίο του Ορμπάν. Που σκοτώθηκε ένας άντρας της σωματοφυλακής του. Λέτε νομίζω, δηλαδή ότι έχουμε... Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πολλά μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές. Λέτε δηλαδή αυτό που επισημαίνει ένα μέρος των αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το είδα και στο Fox το κανάλι να επισημαίνεται ότι κατά έναν περίεργο τρόπο, το περίεργο το βάζω σε εισαγωγικά, παγκόσμιοι ηγέτες οι οποίοι στρέφονται κατά της woke agenda και έχουν πολλές επιφυλάξεις
για τα υπερεθνικά κέντρα τα οποία κατευθύνουν την παγκοσμιοποίηση και τις παγκόσμιες αγορές και επιχειρούν να αφαιρέσουν από τους λαούς το δικαίωμα της εθνικής αυτογνωσίας, της υπερηφάνειας για την ταυτότητα του κάθε λαού και την προσήλωση του και κάθε λαού στις αξίες λαών, του, στα έθιμά του, στα ήθη του, στο θεσμό της οικογένειας και ούτω καθεξής, στη θρησκεία του, στο ο κάθε λαός έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Λοιπόν, λέτε ότι αυτοί οι ηγέτες που στέκονται εμπόδιο σε αυτό το τσουνάμι της παγκοσμιοποίησης που θέλει τους λαούς να τους μεταβάλει σε μια κρεατόμαζα, άμορφη και κατευθυνόμενη κρεατόμαζα σε όλο τον πλανήτη, ότι αυτοί οι ηγέτες ξαφνικά αντιμετωπίσουν περίεργες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον τους. Αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι προκύπτει πάρα πολύ εύκολα, γιατί όταν έχει σε 2 μήνες την πρώτη απόπειρα δολοφονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη γενικότερα, υπήρχε και ο Ιουγκοσλάβος που δολοφονήσανε πριν από 25 χρόνια περίπου. Λέτε τον Ζόραν Τζίτζιτς. Λέτε τη δολοφονία, ναι, του Σέρβου Πρωθυπουργού Ζόραν Τζίτζιτς. Ναι, ακριβώς. Αλλά τώρα μιλάμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ απορώ με τόσες σφαίρες που δέχθηκε ο Φίτσο πώς επέζησε. Σωστός. Εν πάση περιπτώσει, και είναι εξαιρετικά απίστευτο το πώς επιβίωσε και ο Τραμπ. Βεβαίως. Είδαμε όλη τη σφαίρα, Βεβαίως. Είδαμε όλοι από πού πέρασε η σφαίρα. Νομίζω ότι όλα αυτά που βλέπουμε θα συνεχιστούν. Δεν ξέρω τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία πόσο σχέση έχει με αυτά. Δεν είναι τυχαίο. Ορισμένα πράγματα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή το γεγονός ότι και οι δύο, οι οποίοι αποπειράθηκαν να δολοφονηθούν, έχουν διαφοροποιηθεί σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του πολέμου. Διαφωνούν ριζικά με την αναγκαιότητα συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Στο επόμενο δε χρονικό διάστημα, μέχρι τον Νοέμβριο, όπου σε προγενέστερη σύνδεση το έλεγα προηγουμένως, είχα σημειώσει ότι οι αμερικανικές εκλογές θα κρίνουν τα πάντα στον πλανήτη. Τα πάντα. Από εκεί κρίνονται πάντα τα πάντα. Είδαμε το 20 όταν εκλέχθηκε ο Biden, τι ακολούθησε. Έτσι, το περιμέναμε όλοι το τι θα ακολουθούσε. Και βλέπουμε τώρα τι σύγκρουση γίνεται στο παρασκήνιο, πως προσπαθούν έναν ταλέπορο άνθρωπο όπως ο Biden, ο οποίος δεν είναι καλά. Νομίζω ότι δεν το λέω εγώ, νομίζω ότι το λένε πλέον και οι δημοκρατικοί. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Όταν προσπαθούν ένα τέτοιο άνθρωπο να τον εκλέξουν πάλι πρόεδρο των ΗΠΑ, καταρχήν είναι σκάνδαλο αν κρατάει το Βαλιτσάκι, που δεν πιστεύω βέβαια ότι κρατάει, αλλά θεωρητικά κρατάει το Βαλιτσάκι με τους κωδικούς των πυρηνικών. Μάλιστα. Τώρα φανταστείτε, αυτά κάποτε. Αναμφίβολα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία. Μαύρες κομμωδίες στον κινηματογράφο. Αναμφίβολα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Γκουριώτη, ολοκληρώνουμε τώρα διότι ο χρόνος τελείωσε, αλλά έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία για την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, η οποία είχε και αυτό το πάρα πολύ δυσάρεστο και αναπάντεχο συμβάν, το οποίο ρίχνει τη σκιά του και στην αμερικανική πολιτική ζωή, αλλά και στην παγκόσμια σφαίρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταματάμε εδώ. Συντονιστείτε μαζί μας αύριο, 8.30 με 9.30. Σας υποσχόμαστε και αύριο θα σας πούμε αλήθειες.